Σερτζίνιο, η σέντρα του Σερτζίνιο, Φερναντές πήγε για την κεφαλιά και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που κάνει ο Σέλης και περκυκλώνουν τον τράτο τώρα της ανόρθωσης. Στο 20 λεπτό, κίτρινη, κόκκινη κάρτα στον Σέλη. Για να δούμε. Για να δούμε τι έγινε, και κίτρινη τώρα στον Αβραάμ. Κόκκινη προφανώς στον Σέλη. Για να δούμε. Εδώ ο Μαραγκός πιο ψύχρεμος τα λέει εκεί με τον Κράτο. Για να δούμε εδώ. Από αυτή την κάμερα φαίνεται να παίζει. Για να δούμε από εδώ. Εδώ έσκυψε ο... Για να δούμε και από εδώ. Πάολο Ζόρζε αποβάλλεται. Βρήκε μπάλα εδώ ο Ζόρζε. Μπορεί να πέσει πάνω στον Φρέμ, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι με το εκεί. Και μετά για την διαμαρτυρία, δεν ξέρω αν είναι για τη διαμαρτυρία, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε εδώ παράβαση. Ο Ζόρζε αποβάλλεται με απευθεία κόκκινη και η Ομόνια έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Στο 22 ο Εφρέμ που τον κέρδισε είναι απέναντι από τον Βαλβέρδ. Εφρέμ απέναντι από τον Βαλβέρντ. Ο Εφρέμ που εκτελεί 1-1. Ισοφαρίζει η Ομόνια με το δεύτερο γκολ του Εφρέμ στο πρωτάθλημα. Στο 22 αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Ισοφαρίζει ο Εφρέμ που σκοράρει για πρώτη φορά μετά τις 26 Οκτωβρίου, όταν είχε σκοράρει ένα από τα 6 γκολ που είχε πετύχει η Ομόνια κοντρά στην Δόξα. Και μετά από 5 μήνες και κάτι, ο Εφρέμ, νέο Νησίφορε. Έχουμε άμεση αντίδραση από την ανόρθωση με αλλαγή από τον...